Το θέμα του χρέους μπήκε στο επίκεντρο της συνάντησης Τσίπρα-Λαγκάρντ στο Πεκίνο. Στην ημίωρη επαφή του, σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε απόλυτη ταύτιση απόψεων στην ανάγκη να υπάρξει άμεσα λύση για ελάφρυνση του χρέους με τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων και τονίστηκε πως είναι απαραίτητη μια τέτοια εξέλιξη ώστε να ξεδιπλωθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Παρά τις γνωστές διαφωνίες σε μέτρα πολιτικής, στο θέμα του χρέους βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα με τη Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ. Η ουσιαστική απομείωση χρέους είναι προϋπόθεση για οριστική έξοδο από την κρίση και την ταχεία ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Ο Αλέξης Τσίπρας φρόντισε ωστόσο να συνδέσει ξεκάθαρα την υλοποίηση των μέτρων με τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα. Εάν ο Σόιμπλε επιμείνει αφενός το ότι δεν χρειάζεται ελάφρυνση χρέους και αφετέρου δεν δεχθεί να συμφωνηθεί ένα εφικτό δημοσιονομικό μονοπάτι μετά το 2018, τότε το Ταμείο θα φύγει από το πρόγραμμα. Σε μια τέτοια περίπτωση που το Ταμείο αποχωρήσει, τα μέτρα που θα ψηφιστούν μέσα στην εβδομάδα δεν θα τύχουν εφαρμογή στο 2019-2020. Η αναβάθμιση των ελληνορωσικών σχέσεων τέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Εν ώψη νέα συνόδου της Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής, οι δύο άνδρες διαπίστωσαν αύξηση των εμπορικών συναλλαγών, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας στάθηκε και στον αυξανόμενο αριθμό των Ρώσων τουριστών στην Ελλάδα. Η πρόοδος των ελληνορωσικών σχέσεων είναι σημαντική. Εν τούτης έχουμε πολλά θέματα ανοιχτά τα οποία πρέπει να συζητήσουμε και κυρίως να συζητήσουμε και για την αναβάθμιση των εμπορικών οικονομικών σχέσεων γιατί για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή που είναι ανησυχητικές. Να πάλι крупной международной конференции. Είναι χαρά για μένα να σας συναντήσω εδώ στο Πεκίνο στα πλαίσια της μεγάλης διεθνούς διάσκεψης και να έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε και την διμερίσια διάθεξη αλλά και κάποια διεθνά θέματα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, αλλά και με την Πρόεδρο της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, Ντόρις Λέουθαρτ, για θέματα συνεργασίας των αρχών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η Ελλάδα επιστρέφει στην ανάπτυξη, είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Belt and Road Forum. Greece, after many years of severe crisis, is returning to a growth path, which opens up remarkable opportunities for investments and trade. My country is once again taking full advantage of its unique geopolitical identity as a country of Europe, a country of Mediterranean, a country of Balkans and the broader Black Sea region, but also as a maritime country with potential for advancing relations far beyond its neighborhood. In this framework, Greece is expanding its role as an important regional hub in the fields of trade, transport, energy, telecommunications, logistics, culture and tourism. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η κινέζικη πρωτοβουλία «Μία ζώνη, ένας δρόμος» δίνει μια προοπτική ενότητα, συνεργασίας και διαλόγου ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία. Ιδανική απάντηση απέναντι στις κρίσεις της παγκοσμιοποίησης όπως η απομόνωση και το ύψωμα των τυχών. What is particularly positive for us is that the goals of the Belt and Road Initiative are compatible with our own regional economic goals. And our dynamic, comprehensive strategic partnership with China sets a solid basis for working in this direction. Από το Πεκίνο, που πραγματοποιείται το Belt and Road Forum, Κώστας Λασκαράτος για την ΕΡΤ.